Ένα διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας στις 5 και 6 Νοεμβρίου από τον φιλοζωικό Όμιλο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών που κάνουμε φέτος για πρώτη φορά στην πόλη μας στις 5 και 6 του μήνα στο εργατικό κέντρο που μας το δίνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασιλόπουλο, τον δήμαρχό μας και τους συνεργάτες του. Ε σκεφτήκαμε να παντρέψουμε ε, το πολιτισμό το το χώρο μαζί με τα ζώα ε, θα μου πείτε γιατί που μπορούν να, να συνδεόνται αυτά τα δύο ο πολιτισμός ο, ο χορός είναι πολιτισμός από τα αρχαία χρόνια επίσης και τα ζώα είναι πολιτισμός και αυτά από τα αρχαία Χρόνια. Ευχαριστούμε όλους λοιπόν τους συλλόγους που δεχτήκανε να χορέψουν για εμάς, για τα δεσποτάκια μας, για να μαζέψουμε όσα μπορούμε χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα ταΐσουμε και κάποια που είναι άρρωστα να έχουν τα φάρμακά τους. Δεν έχω πολλά άλλα να προσθέσω σε αυτό που έχει πει η Γιάννα. Ε, απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραία ένα... Ωραίο συνέστημα να νιώθουμε ότι μια ολόκληρη πόλη μας στηρίζει, γιατί αυτό γίνεται τα τελευταία. Ε, ε, αλλά είμαστε πάντα ε, οι εταιρονθέες πολύ λίγοι για να στηρίζουμε το έργο μας. Εμείς χρειαζόμαστε χέρια για να ενώσουμε τα δικά μας, για να κτίσουμε γέφυρες πολιτισμούς, για να χτίσουμε για να διαμορ... δημιουργούμε μια ε, καινούρια ε, και καλύτερη κοινωνία για τα παιδιά μας. Ε, και ίσως του χρόνου, ε, με μια μικρή δέσμευση που έχουμε και από τον κύριο Βασιλόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το δήμαρχό μας, ε, να μπορούμε να είμαστε και στο Μέγαρο Χορού, έτσι ώστε να καλέσουμε στο φεστιβάλ αυτό που θα γίνει περισσότερες ημέρες και κάποιους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους από την Πελοπόννησο γενικότερα. Εγώ προσωπικά σαν αντιπρόεδρος θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους που θα παραβρεθείτε και όλους που μας βοηθάτε μέχρι τώρα στο έργο αυτό το δύσκολο που κάνουμε.